Καποδίστριας αναδεικνύεται στην πιο σημαίνουσα πολιτική προσωπικότητα της Επτανήσου Πολιτείας. Όμως, το 1807, τα Επτάνησα περνούν για δεύτερη φορά στην κατοχή των Γάλλων. Η σύντομη παρουσία των Ρώσων στο νησί είναι αρκετή για να αξιολογήσουν τα προσόντα του, να μιλήσουν για αυτόν στον Τζάρο και να καταλήξουν σε μια πρόταση πρόσληψής τους στους κόλπους της ρωσικής διπλωματίας. Αυγούστου 1808, ο Καποδίστριας φεύγει για την αυλή του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου Πασών των Ρωσιών. Χιλιάδες κόσμος τον κατεβοδώνει στο πλοίο. Σήμερα είναι η γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα και έχουν έρθει από όλη την Κέρκυρα για να παρακολουθήσουν τη λιτανία του. Τότε ήταν ένας κοινός θνητός, ο Έλληνας που θα έκανε το θαύμα. Χιλιάδες Έλληνες γεμίζουν τους δρόμους προς το λιμάνι. Η Ρωσία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να απελευθερώσει τον τόπο. Επισήμως, ο Καποδίστριας απλά φεύγει. Στην πραγματικότητα τον στέλνουν. Ό,τι φαίνεται σαν προσωπική επιλογή δεν είναι παρά μια συλλογική υπόθεση. Κλάματα, προσευχές, χιλιάδες προσδοκίες στα βλέμματα τον διορίζουν από σήμερα απόστολο του έθνου. Με την ορμή ενός Οδυσσέα, στα 32 του χρόνια φεύγει για να κερδίσει το δικό του πόλεμο με τη ζωή. 23 χρόνια μακριά θα γευτεί τη διεθνή καταξίωση, θα φτάσει στο υψηλότερο αξίωμα που μπορεί να επιθυμεί ένας άντρας της εποχής του. Η Κέρκυρα θα γίνει το δικό του μυθικό βασίλειο. Τόπος στον οποίο ποθεί να επιστρέψει, αλλά ποτέ δεν μπορεί. Πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή του Καποδίστρια στην Πετρούπολη μαθαίνουμε από τις επιστολές του στον πιο αγαπημένο του πρόσωπο, τον πατέρα του. Σε αυτές αφήνει τον εαυτό του εντελώς ελεύθερο από διπλωματικές και πολιτικές σκοπιμότητες, μιλά για την καθημερινότητά του και εξομολογείται τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε σε μια ξένη χώρα τόσο διαφορετική από το όμορφο νησί του. Ο πατέρας του του ζητά επίμονα να του στείλει μία προσωπογραφία του. «Η προσωπογραφία μου μοιάζει. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο ζωγράφος μου προσέθεσε 10 χρόνια επιπλέον των ειδικών μου. Άλλοι ότι με έκαμε επιτέλους ολίγων γελαστών. Εγώ όμως νομίζω ότι ο ζωγράφος με απέδωσε όπως ήμουν ενώπιόν του, δηλαδή πολύ ψυχρόν και ανυπόμονο να απαλλαγώ. Σεις δεχτείτε την όπως είναι και πιστέψτε με ότι χωρίς τη δική σας επιθυμία και διαταγή δεν θα είχα νικήσει την αντίδραση που έχω πάντοτε εις το να με ζωγραφίζουν». Είναι η σονάτα του αποχαιρετισμού του Μπετόβεν. Ένα κομμάτι που αγαπούσε πολύ ο Καποδίστριας. Η ζωή του άλλωστε ήταν γεμάτη από αποχαιρετισμούς, με πρόσωπα και τόπους που αγαπούσε. Γρήγορα θα περάσει από τα σαλόνια και τις μουσικές στα πεδία των μαχών και στους ήχους του κανονιού. Η ζωή του ήταν μια διάκοπη μετακίνηση. Στο Δούναβι μένεται ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, ενώ στο Βορρά ο Ναπολέοντας ετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ρωσία. Διορίζεται στη ρωσική πρεσβεία της Βιέννης, από όπου γρήγορα θα αποσπαστεί στο Βουκουρέστι, στο διπλωματικό γραφείο του Ρώσου Αρχιστρατήγου.
Ζει από κοντά τους λαούς της Βαλκανικής, έρχεται καθημερινά σε επαφή με τους μηχανισμούς της τουρκικής διπλωματίας. Η πολιτική του ικανότητα διευρύνεται. Τα υπομνήματα που συντάσσει είναι μέχρι σήμερα μελέτες πολιτικής επιστήμης. Με καμάρι δική του, αλλά και όλοι οι Έλληνες μαθαίνουν τα νέα της ανέλυξής του στα υψηλά αξιώματα. Η Κέρκυρα είναι πάντα στα χέρια των Γάλλων και ο Ναπολέοντας πρώτων πυλών της Ρωσίας. Αν η Ρωσία τον συντρίψει, τα Επτάνησα θα ελευθερωθούν. Επιλέγει τη μετάθεση στο βόρειο μέτωπο. Χειρίζεται ισορροπίες δυνάμεων που αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Όταν ο Βοναπάρτης τελικά αποθείται, αλλάζει πεδίο δράσης με μια προαγωγή στην τσέπη και ένα γρίφο στο διπλωματικό σάκο του που το λένε Ελβετία. Εκτιμώντας τις ικανότητες και την προσφορά του Καποδίστρια, ο Τσάρος τον έστειλε στην Ελβετία για να αποσπάσει τους Ελβετούς από τη γαλλική επιρροή. Επίσης και για να εξασφαλίσει την ενότητα της διαιρεμένης χώρας. Αν και φημισμένη για τα ρολόγια της, η Ελβετία δεν ήταν τότε το πρότυπο ενός καλοκουρδισμένου ρολογιού. Τα πλούσια καντόνια του Βορρά αρνούνται τη συνύπαρξη με τα φτωχά καντόνια του Νότου. Ο Καποδίστριας ως διαμεσολαβητής αρχίζει τις συνομιλίες. Ένα χρόνο μετά πετυχαίνει και τη συνένεση. Ένα χαρακτικό του 1814, στο οποίο διακρίνεται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Είναι μια επίσημη επίσκεψή του στο καντόνι Άπενζελ, όπου παρακολουθεί το δημοψήφισμα. Οι Ελβετοί ψηφίζουν δια ανατάσσεως της χυρός ή του ξύφους. Στη μέση του πλήθους των ψηφοφόρων που κατακλείζουν την πλατεία, επάνω σε εξέδρα, είναι η επίσημη και ανάμεσά τους ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το των χρόνων καλώς διοικούνται ή των χρόνων καλώς μετρούντες. Δηλαδή, αυτοί που μετράνε καλά το χρόνο, σε αυτόν που τον επιμερίζεται καλά. Είναι μια ελάχιστη προσφορά των Ελβετών στον Καποδίστρια, ένα χρυσό ρολόι, αναμνηστικό, για τη μεγάλη του προσφορά στη δημιουργία του Ελβετικού Συντάγματος. Ο δεσποτισμός στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο αδίστακτος. Η ήττα του Ναπολέοντα αποθρασύνει τους μονάρχες. Πιο αδιφάγα τώρα παίζουν με τα σύνορα και τους χάρτες. Οι Άγγλοι παίρνουν τα Επτάνησα και η Βιέννη γίνεται το προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτικής παρακμής. 35.000 κόσμος φτάνει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να παρακολουθήσει τις εργασίες ενός ιστορικού συνεδρίου, του συνεδρίου της Βιέννης. Απέναντι στον πανίσχυρο Μέτερνιχ, ο Καποδίστριας ως υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας πλέον αντιτάσσει σοβαρά επιχειρήματα. Στο συνέδριο εξελίσσεται μια μονομαχία ανάμεσα στο συντηρητικό αυταρχισμό και τον εκπρόσωπο της ηθικής. Ο Καποδίστριας δεν είναι κανένας δημοκρατικός ριζοσπάστης. Είναι ένας δίκαιος άνθρωπος που πιστεύει ότι η ιστορία δεν γράφεται μόνο από την ισχύ αλλά και από την έμεση. Προειδοποιεί τους μονάρχες πως πλησιάζει η μέρα που οι καταπιεσμένοι λαοί θα ξεσπάσουν. Μιλά για συνταγματικά δικαιώματα, συνδέει την επιβίωση της Ευρώπης με την αξιοπρέπεια των απλών υπηκόων της. Μέσα σε 11 χρόνια απουσίας από την Κέρκυρα, διεθνοποιεί το ελληνικό ζήτημα. Μάχεται αδιάκοπα για τη συνθήκη που αφορά τα Ιόνια νησιά. Καταγγέλει το δουλεμπόριο, συνθέτει το πρώτο προσχέδιο της Ενωμένης Ευρώπης, θέτει τις βάσεις της Γερμανικής Ομοσπονδίας, είναι η κορυφαία πολιτική προσωπικότητα που με το έργο και τη σκέψη της αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί έναν Έλληνα να διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτό που με κολακεύει περισσότερο είναι να ζήσω στη μνήμη των ανθρώπων. Γράφει ο ίδιος ο Καποδίστριας, είναι μια μικρή ματαιοδοξία του μεγάλου αυτού ανθρώπου, η οποία όμως δεν είναι αδικαιολόγητη. Έζησε στη μνήμη πολλών διαφορετικών ανθρώπων σε πολλές διαφορετικές χώρες. Μετά μια δεκαετία ο Καποδίστριας επιστρέφει στην Κέρκυρα για να φροντίσει την υγεία του. Είναι μια άδεια που του έδωσε ο Τσάρος ή άδεια που έδωσε ο ίδιος τον εαυτό του. Η στιγμή δεν είναι τυχαία. Η ρήξη έχει επέλθει ανάμεσα αυτόν και την πολιτική του Τσάρου και η απόσταση διαρκώς θα μεγαλώνει. Στην Κέρκυρα οι Άγγλοι διοικούν τυραννικά.
Απέναντι στην Πάργα, το Σούλι και τη Ρούμελη, οι Τούρκοι σφάζουν. Πολλοί οπλαρχηγοί έρχονται να δουν τον Καποδίστρια, αλλά αυτός δεν ξέρει πώς να τους εξηγήσει ότι είναι αναλώσιμοι στον κόσμο των ισχυρών. Όταν επιστρέφει στην Πετρούπολη, είναι πλέον ένας ελεύθερος πολιορκημένος. Απ' την οργή και απ' την επίγνωση των κανόνων του παιχνιδιού. Είναι η ώρα που το συμφέρον της πατρίδας του υπερισχύει. Στην Ελλάδα χιλιάδες άμαχοι, στο Δραγατσάνι οι νέοι που αυτό σπούδασε στα πανεπιστήμια της Ευρώπης είναι πια ένα σωρό πτώματα. Ο Καποδίστριας υποβάλλει την παραίτησή του. Εγκαθίσταται στη Γενέβη, νοικιάζει δύο φτωχικά δωμάτια και κάνει αιματηρές οικονομίες. Ό,τι έχει και δεν έχει τα δίνει στον αγώνα. Από το μέρος αυτό γράφει όποιον ξέρει και δεν ξέρει κυριολεκτικά, για να ζητήσει βοήθεια για τον αγώνα των Ελλήνων.